την καρδιά σου. Κάνεις σαλόν ποντάρι στα χαρτιά κι αναβείς πάλι τη φωτιά και πάντα ξαναχάνεις. Καρδιά μου, όπου και να πας, λάθος ανθρώπους αγαπάς. Καρδιά μου, λίγο στάσου να ακούσεις την καρδιά σου. Καρδιά μου, όπου και να πας, λάθος ανθρώπους αγαπάς. Καρδιά μου, λίγο στάσου να ακούσεις. Μπορεί να το έχουμε καθόλου τη διάρκεια της κουβέντας σας με τον εξαίρετο, θέλω να λέω δημόσια μόλι μου την καρδιά, γιατί με τιμά με τη φιλία του, φίλο Γιάννη Κότσιρα. Πολλά τα χρόνια, Σπύρο. Αυτή τη παρέα, αυτή τη φιλία. Πόσα είναι τώρα, είναι από το 96, πόσα χρόνια είναι. Τώρα, αγαπητέ Γιάννη, τότε δεν θυμάμαι γιατί ήσουν και μικρό παιδί στι αλάνε. Με χτυπημένα γόνατα σε μαζεύω από τότε. Έλα Γιάννη, να φας κάτι, δεν μπορώ, τραγουδάω και παίζω μπάλα. Έτσι. Έτσι. Καλώς ήρθες στη δημόσια τηλεόραση για την Ελλάδα. Μεγάλη μου χαρά. Μεγάλη μου χαρά να έρχομαι στην παρέα σου πάντα. Ξέρεις, ακούω αυτό το νέο τραγούδι, νέο σύγκλι, όπως λέμε. Προφανώς ακολουθεί ολόκληρο CD, έτσι. Με... Ναι, έτσι προσπαθούμε. Βήμα-βήμα για την καρδιά μου με ένα ζεμπέκικο που. Είναι σαν να κάθεσαι κάπου στο σπιτικό σου μαζί με την οικογένεια, με όλες τις καρδιές αγκαλιά και αρχίζεις και αναπολείς. Ναι. Πώς έφτασες μέχρι αυτή την εικόνα που ζεις σήμερα, που μάλλον δείχνει ένα είδος ολοκλήρωσης. Αλλά το καρδιά μου είναι μια ζεμπεκιά, όπως λέμε, ένα καλό ζεμπέκικο, τολμηρό, που θυμίζει δεκαετία, πώς πω, 50-60, με πιο καθαρά πράγματα. Εδώ. Ναι. Κοίταξε, αυτή ήταν και η λογική, γιατί το τραγούδι από την αρχή που εμπνεύστηκε, που γράφτηκε στην αρχή αυτό το αφήγημα του Δημήτρη Λέτζου, που είναι ένα πολύ προσωπικό του αφήγημα που μιλάει για τη ζωή του. Μπήκε στη μέση ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, ο οποίος έβαλε τη μουσική. Είναι ένα κλασικό, καθαρό, ζεϊμπέκικο, λαϊκό, που όπως πολλές φορές μου έχουν πει το τελευταίο διάστημα, έχει πολλά χρόνια να ακουστεί κάτι τέτοιο, ναι, στα ραδιόφωνα. Κάτι που είναι Ελλάδα, ξέρεις. Ναι, ναι, είναι Ελλάδα. Δεν είναι ζεμπέκικο. Όχι. Το λέμε ζεμπέκικο, αλλά να έχει κάτι από το τώρα. Όχι, είναι δωρικό, καθαρό ζεμπέκικο, ελληνικό. Ανώθευτο, να το ανώθευτο, πω έτσι. Αν μου επιτρέπεις να το πω έτσι. Και που δεν θέλει να πειράξει και να μοιράσει φιλοσοφία. Μοιράζει συναισθήματα και μοιράζει καθημερινή ζωή. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, αγαπητέ Γιάννη, με αυτό το τραγούδι, βάζοντας τους στίχους, φίλοι τηλεθεατές, επιτρέψτε μου να πάω σε αυτή τη λογική, γιατί πολλές φορές είμαι από τους χαρακτήρες που μπορεί να επηρεαστεί η ψυχολογία μου από ένα τραγούδι. Να ανέβω ή να πέσω. Ναι, και εγώ το εδώ μπορεί να συνδέσει αυτούς τους στίχους κάποιος στην προσωπική του διαδρομή. Όχι μόνο για κάτι, για ένα προσωπικό έρωτα, αλλά και για μια προσωπική δοκιμασία, που μπορεί να αφορά οτιδήποτε τον αγγίζει και τον αφορά. Είναι οι μικρές προδοσίες που έχουμε στην καθημερινότητα, αλλά όταν θες, συνεχίζεις. Και ξαναπροδίδεσαι. Και ξαναέρχεται τα εμπόδια. Και ξαναγλιστράς. Σου βάζω την κλοποδία, πέφτεις κάτω. Σηκώνεις όμως γιατί πιστεύεις στον εαυτό σου, πιστεύεις ένα κάτι μέσα σου, ένα μικρό σου όραμα και συνεχίζεις. Μα αυτή δεν είναι η πραγματική ουσία της μουσικής μου, Σπύρο. Δηλαδή, και σαφέστατα χρησιμεύει η μουσική και στην εκτόνωση. Να πας να χορέψεις κάπου, να τα σπάσεις που λέμε κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η σύνδεση με την προσωπική σου ζωή, με την καθημερινότητά σου και το να αντλείς δύναμη μέσα από ένα τραγούδι έστω. Και να μπορέσεις να παίρνεις τη δύναμη αυτή που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Γιατί αν κάποια στιγμή με ένα μαγικό τρόπο αφαιρούσαμε τη μουσική από τη ζωή μας, η καθημερινότητα θα ήταν τόσο μαύρη. Μα τόσο μαύρη. Για σκέψου το. Και ξέρεις, Γιάννη Κότσιρα, όπου τραγουδάς ή όπου βρίσκεσαι, μόνος είναι σε άλλους καλλιτέχνες, λίγους ή πολλούς, το ακροατήριό σου, οι άνθρωποι που σε αγαπούν, που σε συμπαθούν, που αγαπούν τους στίχους, τα τραγούδια σου και των άλλων φίλων, δεν έχουν μία ψήφο. Δεν είναι ένα κόμμα. Όχι. Είναι όμως όλη μια πολιτική άποψη. Ναι. Και τους έχεις όλους μπροστά σου.
Και όλοι από σένα κάτι περιμένουν να εισπράξουν. Άρα διαβάζεις, βλέπεις τις κοινές αγωνίες, όποιο χρώμα και αν έχει διαλέξει ο καθένας. Και επίσης μην ξεχνάς το εξής, ότι η ψηφοφορία σε εμάς γίνεται καθημερινά. Και αν η παράσταση δεν είναι καλή, πέφτει με τη μία. Δεν μένει με τα, δεν κρατιέται με τα, πώς να σου πω, με τερτύπια. Ή είναι καλή και συνεχίζεις, ή δεν είσαι καλός και την αλλάζεις ή φεύγεις. Έτσι είναι. Ξέρεις τώρα, επειδή έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, είτε αφορά τοπική αυτοδιοίκηση, ευρωεκλογές, είτε άλλοι μιλούν ακόμα και για εθνικές εκλογές. Αυτά δεν είναι. Θα τα δούμε αυτά. Δεν υπάρχει μια. Όλα δικαιολογούνται με ένα κομματικό προφίλ, με μια κομματική ματιά. Έκανες μια καταγγελία, ανήκεις κάπου. Ή δεν μιλάς καθόλου, αποσιωπάς κάτι γιατί ανήκεις κάπου αλλού. Όμως η ζωή πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να ξανασηκωθούμε. Πρέπει να υπάρχουν θέσεις εργασίας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας, πρέπει να, η νεολαία να έχει διαρκώς όραμα. Όλα αυτά όμως μπαίνουν οι πολιτικοί και μέσα στο σκυλοκαυγά εντός του ιερού ναού του κοινοβουλίου, του ναού της δημοκρατίας, συνεχίζουν απτόητοι να δημιουργούν εντυπώσεις. Ακριβώς. Πόσο κοντά και, ή μακριά είσαι από όλα αυτά? Κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι απολύτικος. Πάντα ασχολιόμουν με την πολιτική και το ξέρεις καλά. Απλά έχουμε βρεθεί, δεν ξέρω, ίσως φταίνε και τα μνημόνια, ίσως φταίει η τεράστια οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε, που ζούμε πολύ μίσος. Πολύ μίσος, πολύ διχασμό. Αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό. Νιώθω ότι είμαστε συνέχεια με το ζωνάρι λιμένο, αυτό λέω συνέχεια. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα και ελπίζω να μην παρεξηγηθεί κιόλας, ότι ας πούμε αυτό που έγινε με το θέμα με τη συμφωνία των Πρεσπών, ότι αν τη στηρίζεις είσαι καλός, αν δεν τη στηρίζεις είσαι ακροδεξιός. Ή αν τη στηρίζεις είσαι προδότης, απ' την άλλη, και αν δεν τη στηρίζεις είσαι πατριώτης. Αυτό το πράγμα είναι τραγικό για τη σημερινή κοινωνία και αυτό συμβαίνει και σε όλα τα πολιτικά θέματα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει. Από την αύξηση των συντάξεων, τη μείωση των συντάξεων, μέχρι την άδεια που θα πάρει ένας δημόσιος υπάλληλος ή ένας ιδιωτικός υπάλληλος, αν παίρνουν ποτέ. Λοιπόν, είναι τραγικό και δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ να το παρακολουθήσω αυτό. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήμουν ποτέ φανατισμένος, φανατικός. Το φανατισμό τον έχω στη ζωή μου κάτι σαν αρρώστια. Ή ο τροπαδισμός, που παράδειγμα. Ναι, αντίστοιχο. Όλα ξεκινάνε από το φανατισμό. Είναι σαν αρρώστια, σαν να χρειάζεται η ιατρική να βρει ένα εμβόλιο για το φανατισμό. Γιατί μόνο σε κακό οδηγεί. Σε οποιοδήποτε επίπεδο, από το ποδόσφαιρο που λες οπαδισμό, μέχρι την καθημερινή ζωή που φανατίζεσαι είτε εναντίον κάποιων είτε υπέρ κάποιων. Είναι τεράστιο λάθος. Ξέρετε, βλέποντας τελευταία γεγονότα, 3-4 ημερών, βλέπεις είτε χούλιγκανς που συλλαμβάνονται, 10, 20, 30, είτε και χθες κατά την Εθνική Ορτή, κατά την Παρέλαση, είχαμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής μια περίπτωση 12 συλλήψεων ανθρώπων που είχαν και μικρό οπλισμό, δηλαδή η Αττική είναι επικίνδυνα για να προκαλέσουν βλάβες ή να κινδυνεύσει η υγεία ανθρώπων από αυτούς. Μπήκαμε στους αριθμούς, μπήκαμε στους τίτλους χούλιγκανς ή ακροδεξί εμπροκειμένου. Δεν μπήκαμε στο γεγονός ότι ανάμεσα σε αυτούς ήταν άτομα ανήλικα, 12, 13, 14, 15 ετών. Χάνουμε την ουσία. Όταν ένα παιδί φεύγει και πάει στο χουλιγκανισμό ή πάει σε ακραία λογική και μπαίνει και στον καυγά για να προκαλέσει βλάβη σωματική ή για να προξενήσει βλάβη στον εαυτό του, είτε για να αφαιρέσει και μια ζωή, ενδεχομένως να μην το αντιλαμβάνεται μέσα στο μυανικό μυαλό του, έτσι, το ανώριμο, αυτό δεν το κοιτάμε ως πρόβλημα. Όχι, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι μόνο η κίνηση. Αντί να δούμε τι όθησε, τι όπλησε αυτό το παλικάρι, τον νεαρό, κοιτάμε μόνο. Είναι αυτό. Κοιτάμε το δέντρο και έχουμε χάσει εντελώς το δάσος. Πραγματικά το έχουμε χάσει το δάσος. Δεν υπάρχει δάσος. Μόνο δεντράκια υπάρχουν δεξιά και αριστερά τα οποία μας ενδιαφέρουν πιο πολύ. Όπως και αυτό που θα μας οδηγήσει, δεν ξέρω που θα μας οδηγήσει. Δεν ξέρω που θα μας οδηγήσει. Εγώ κάποια στιγμή είχα απογοητευτεί πάρα πολύ γιατί φοβόμουν πραγματικά τον εθνικό διχασμό. Και άλλωστε έχουμε μια πώς να το πω, επιρρέπεια. Ναι. Η χώρα μας. 7 εμφυλίους έχουμε. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό και βλέπεις ότι το επαναφέρουμε στην κουβέντα. Αυτό το φόβο διχασμού, έτσι. Ναι, μα ξέρεις τι, έχουμε να βλάψει ο Έλληνας Έλληνα ή ο συνάνθρωπος γιατί... του συνάνθρωπο. Δεν χρειάζεται, άσχετος αν είναι Έλληνας ή αλλοδαπός. Γιατί όμως γίνεται αυτό, γιατί έχουμε επιρρέπεια σε αυτό. Η Ελλάδα έχει ιστορικά 7 εμφυλίους, δεν έχει επαναστάσεις. Εμφυλίους έχει. Και πολλά δάνεια επίσης. Ναι. Και επίσης, και χρεοκοπίες πολλές. Ναι, και χρεοκοπίες αυτό. Είναι λοιπόν, ένας κύκλος. Οι οποίες δεν έχουν χρώμα. Δυστυχώς δεν έχουν χρώμα. Έχουν μόνο ανθρώπους που υποφέρουν. Και εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι ότι πλέον δεν είναι χρέος μου
να μπαίνω σε αυτόν τον αγώνα, να μπαίνω σε αυτήν την αντιπαράθεση. Χρέος μου είναι μέσα από τη μουσική να δίνω, ας πούμε, λύσεις εντός εισαγωγικών, να δίνω δρόμους που θα τις χρησιμοποιήσει ο άλλος για να, για να αναπτύξει την ειρήνη και όχι, το διχασμό. Γιατί όταν, επειδή είναι εύκολη η διάθεση που έχει το κοινό, οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας, να μας κατηγοροποιούν. Παράδειγμα, δουλεύεις εκεί, είσαι δεξιός, αριστερός, ναι, 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 ή ξέρω, αναρχικός ή οτιδήποτε. Το ίδιο συμβαίνει και μεσά στους καλλιτέχνες. Προφανώς, ως Γιάννης Κότσιρας, είναι διαπιστωμένο αυτό, σταθερά, έχεις πολιτική άποψη και δεν την κρύβεις κιόλας. Το ότι σπέβουν γρήγορα κάποιοι να σε κατηγοροποιήσουν κομματικά και μάλιστα να σε βάλουν και σε μια ένθερμη κατηγορία, αυτό είναι μάλλον κάτι που για όσους σε γνωρίζουν προσβάλλει τον Γιάννη Κότσιρα. Εννοείται. Κοίταξε. Και χατήρια τέτοια δεν κάνεις. Είναι και, ναι, αλλά ταυτοχρόνως είναι και λίγο, πώς να το πω, αναπόφευκτο. Ναι. Γιατί έτσι έχει μάθει ο κόσμος. Εύκολη σκέψη. Αυτό μου συνέβη και με τη μουσική, μην νομίζεις. Επειδή το πρώτο τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από μένα ήταν η μπαλάντα, ήταν το Τσιγάρο. Όλοι νομίζουν ότι είμαι ένας τραγουδιστής της μπαλάντας. Που εγώ το 70% του ρεπερτορίου μου είναι λαϊκά τραγούδια. Ή ξέρω εγώ, επειδή κάποιος με γνώρισε από το, ας πούμε, το κάθε φορά, νομίζει ότι εγώ παίζω τέτοιου είδους, ας πούμε, τραγούδια με πνευστά. Είναι θέμα καθαρά. Πιο μπαλκανικό, ναι, μπαλκάνι, ας πούμε. Ναι, πιο μπάλκαν. Δεν είμαι έτσι. Εγώ δεν είμαι έτσι. Και πολιτικά, σαφέστατα ανήκω κάπου, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να συμφωνώ πάντα με το, αυτό που η γενική κατεύθυνση της ιδεολογίας μου θεωρεί σωστό. Δεν παρασύρεσαι δηλαδή. Φοράω τη φανέλα και παίζω όλα τα γήπεδα, κάνω ό,τι μου πει ο προπονητής. Ο καλλιτέχνης, κατά την ταπεινή μου άποψη, ναι, πρέπει να είναι απέναντι σε όλους και σε όλα. Δεν μπορεί να. Είναι τεράστιο λάθος να κρύβεται κάτω από κομματικές σημαίες, γιατί ταυτοχρόνως χάνει την ελευθερία της σκέψης του. Πρέπει να είσαι η ένσταση, λες. Πρέπει, ναι, οπωσδήποτε. Να αυτό ήταν πάντα οι μεγάλοι καλλιτέχνες και οι σοβαροί καλλιτέχνες της Ελλάδας. Αυτό ήταν πάντα. Ξέρεις, από τη Γιάννη, ένα θέμα που. Δεν ξέραμε, συγγνώμη, δεν ξέραμε όλοι πού ανήκε ο Μάνος Χατζηδάκης. Όλοι γνωρίζαμε πολιτικά πού ανήκε. Όμως, αν δούμε τις απόψεις του και τα γραπτά του, θα δούμε ότι ήταν σε πάρα πολλές στιγμές πολύ αντίθετος με το κόμμα που εξέφραζε η ιδεολογία. Αρκεί να μπορούσε να τον δει. Πάρα πολύ. Γι' αυτό και τον φωνάζανε ο Μέγας Αναρχικός. Αρκεί να μπορούσε να έχει την ψυχραιμία να τον δει. Βέβαια, βέβαια. Και να μην γραπωθεί από μια εντύπωση που. Ακριβώς. Θέλω λίγο τη δική σου άποψη, γιατί συνηθίζουμε, επειδή πραγματευόμαστε, διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα και κυρίως την ίδια μας την ψυχή που είναι το αδύναμο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Είμαστε ο ίδιος μας αυτός και κοιτάμε λίγο να αυτοβελτιωνόμαστε. Να πάμε λίγο στη μορφή του νταΐτου που συναντάμε κάθε μέρα, είτε μέσα στην ενδοικογενειακή βία, του παιδιού που μεγαλώνει και μιμείται κάποιον, ή ενδεχομένως τον πατέρα ή κάποιο πρότυπο που έχει, ακόμα και τηλεοπτικό ή διαδικτυακό, και γίνεται ο νταΐς που φτάνει από το να ξυλοφορτώνει τη σύντροφο, τη σύζυγο, μέχρι να στραγγαλίζει την γυναίκα του, παρουσία των παιδιών του. Τα ζούμε όλα αυτά. Η ενδοικογενειακή βία έχει βαρέσει κόκκινο στην καθημερινότητα, όπως και τα περιστατικά αυτοχειρίας. Άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή, ό,τι πιο απαράδεκτο, το απονοημένο. Έτσι. Αλλά όμως είναι η πραγματικότητά μας. Κάτι δεν πάει καλά με τη δική μας ψυχή. Και αρνούμαστε να αυτοθεραπευτούμε, να εκδηλωθούμε, ή το περιβάλλον μας δεν μας φροντίζει, δεν μας προστατεύει, όταν βλέπει ότι εμείς έχουμε μια ψυχική αδυναμία. Είναι μέσα στη ζωή μας η ψυχική αστάθεια, η ψυχική αδυναμία. Φοβόμαστε να μιλήσουμε, να πούμε έχω πρόβλημα, έχω αδυναμία, βοηθήστε με ή είμαι υποθεραπεία. Ναι. Από μένα τι περιμένεις να σου πω τώρα, γιατί αυτό είναι μια ψυχολογική ανάλυση, την οποία εγώ δεν μπορώ να την κάνω. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι όντως βλέπω το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο στους ενήλικες, γιατί οι ενήλικες έχουν παιδιά και τα παιδιά τα πάνε, τα στέλνουν σχολείο και στο σχολείο ανθίζει, όπως και στην υπόλοιπη κοινωνία, το bullying. Σαφέστατα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια κοινωνία η οποία πάσχει και ταυτοχρόνως δεν θέλει να το παραδεχθεί. Αυτό το γνωρίζουμε. Τώρα από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με τις, πώς να το πω, και με τα ταμπού της κάθε κοινωνίας. Θεωρώ ότι είμαστε λίγο πίσω σε αρκετά πράγματα. Αν απελευθερωθούμε από αυτά, θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη για να γίνουμε και καλύτεροι. Να πούμε ότι κλείνοντας αυτήν την όμορφη συνάντησή μας και πιστεύω να επαναληφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Κότσιρα. Γιατί τώρα ήρθαμε για την καρδιά μου, για το νέο σύγκλι, το νέο τραγούδι του Γιάννη. Όταν θα έρθουν και τα υπόλοιπα τραγούδια, μπορούμε ένα-ένα να γίνεται και μια εμφάνιση. Αμάβες πλέον. Εντάξει. Λοιπόν, έξω συνομιλούσες με τον Βασίλη Καταγή, ο οποίος είναι ο διευθυντής του προγράμματος Ενδράση, του προγράμματος του ΚΕΘΕΑ, για την θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων, των τοξικομανών, μέσα στις φυλακές. Κάνετε μια ζεστή κουβέντα. Ναι. Δεν ξέρω αν θες κάτι να μοιραστούμε μαζί πριν έρθει ο Βασίλης Καταγή.
μουσικής και ως μήνυμα από την κουβέντα που κάνατε. Κοίταξε, εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με το συγκεκριμένο θέμα και με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, αυτό που σίγουρα ετοιμάζουμε είναι κάποια πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον, για να ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο με αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσουμε πρότυπα, να τους δώσουμε στόχο, γιατί από αυτό πάσχει συνήθως ο χρήστης, ούτως ώστε να κάνουμε, να διευκολύνουμε και λίγο την δουλειά αυτών των σπουδαίων ανθρώπων που ασχολούνται με τους ανθρώπους. Όχι περιθώριο, λες. Όχι καταφρόνηση. Δεν είναι σκουπίδια να τα κρύψουμε. Είμαστε εμείς. Όπως πολύ χαλά λέγαμε έξω, δεν είναι σκουπίδια να τα κρύβεις κάτω από το χαλάκι. Έτσι. Είναι άνθρωποι καθημερινοί, οι οποίοι για κάποιο λόγο στη ζωή τους βρέθηκαν σε μια δύσκολη στιγμή, τους οδήγησε, το σκοτάδι τους οδήγησε εκεί, και εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε, πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Γιάννη, ρωτούν οι τηλεθεατές, θέλω και εγώ να μάθω, ναι. Είμαστε κάπου αυτή τη στιγμή, μπορεί κάποιος να σε παρακολουθήσει, όχι. Υπάρχουν παραστάσεις που είτε γίνονται. Στο διαδίκτυο το για την καρδιά. Ακριβώς. Το καρδιά μου, συγγνώμη. Υπάρχει, καταρχήν μόλις τελείωσα τη συνεργασία μου του χειμώνα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, η οποία θα συνεχιστεί το καλοκαίρι με συναυλίες. Το καλό. Και έχουμε τις επόμενες μέρες όπου θα παρουσιάσω μάλλον ένα αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου στην Κρήτη, 3 και 4 Απριλίου. Και μετά έχουμε διάφορα που γίνονται συνεχώς, πολλά και ενδιαφέροντα. Πατέρα. Τι είναι, γιέ μου. Πότε εσύ να δω πότε θα κάνεις παιδιά, να δω εσύ να περιμένω. Η συγκλονιστική στιγμή ήταν καλής Γιάννη Κότσερα και το σηκώνει και ακούσα από πίσω του τις φωνούλες. Έτυχε εκείνη την ώρα, τι να κάνω. Δηλαδή, εντάξει. Είναι φοβερό, γιατί ήταν η ώρα που παίζω με τον Νικόλα, ήταν η ώρα του και ναι. Όπως καταλαβαίνεις υπάρχει μεγάλο κυνηγητό. Όλα τα καθήκοντα του μπαμπά. Ναι. Όλα. Και φαγητό και καθάρισμα. Τα πάντα. Εντάξει, το φαγητό είναι κυρίως θέμα της μαμάς, ναι, αλλά ναι. Εγώ παίζω το ρόλο του. Πώς να σου πω. Του σάκου του μπόξ. Εγώ τρώω το ξύλο. Σε ευχαριστώ θερμά. Ο ήρωας βέβαια πάντα είναι η μάνα, να το ξέρεις. Θα κάνουμε μια κουβέντα άλλη φορά. Με ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γιάννη Κότσερα, αγαπητέ μας φίλε, άνθρωπέ μας, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά, να σε καλά.